Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Μαρτίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Η σημερινή ημερομηνία σηματοδοτεί την συμπλήρωση ενός έτους από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην χώρα μας. Και αναφερόμενο σε αυτό το χρόνο διακυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Θοδωρής Ρουσόπουλος, είπε ότι η κυβέρνηση πολιτεύτηκε με συνέπεια και υπευθυνότητα επί τη βάση αρχών και αξιών και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει. Σε ό,τι αφορά δε στα σενάρια περί ανασχηματισμού, ο κ. Ρουσόπουλος ξεκαθάρισε ότι ο ανασχηματισμός είναι η υπόθεση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και βέβαια, παρακολουθήσαμε όλοι μας τα τελευταία δελτία των μέσων ενημέρωσης της χώρας όλα αυτά τα σενάρια, το πώς περιπλέκονται και πώς παρουσιάζονται. Και αν αυτή είναι μια είδηση η οποία απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μας σήμερα, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη δική μας τοπική πραγματικότητα μέσα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Επιτόπιο έλεγχο στα έργα του τούνελ στην εσοχή Δράμας πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μιχάλης Αγγελόπουλος. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Στην εκλογή του 21 μελούς Πολιτικού Συμβουλίου και του Γραμματέα επικεντρώνεται πλέον το ενδιαφέρον των μελών του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Πετρίβης, η Μαρία Καρδίμη και η Όλγα Τσετινέ εξελέγησαν στο Εθνικό Συμβούλιο. Η Κομωτινή με σημάδεψε, δηλώνει στο Art Channel, η συγγραφέα του βιβλίου «Μη μου λες αντίο», Αναστασία Καλιοτζή. Από την πολιτική ενότητα του δελτίου προέρχεται η πρώτη είδηση για τη σημερινή ημέρα. Επιτόπιο έλεγχο στα έργα του τούνελ στην εσοχή πραγματοποίησαν από κοινού ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μιχάλης Αγγελόπουλος. Το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται και όπως εξήγησε στις δηλώσεις του ο κ. Υφυπουργός, θα είναι έτοιμος ο πρώτος κάθετος άξονας. Τον πρώτο κάθετο άξονα στην περιοχή θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μιχάλη Αγγελόπουλο, στην περιοχή εσοχής της Δράμας. Όπως θυμάστε, προσφάτως είχα επισκεφθεί την περιοχή για να ελέγξω τη συνέπεια των κατασκευαστικών εταιριών. Η διαπίστωση που έκανα επιτόπου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας είναι ότι το υπόλοιπο των 60 μέτρων του τούνελ, του Cut & Car, μειώθηκε στα 12. Πήραμε δεσμεύσεις από τις τεχνικές εταιρείες ότι μέχρι την άνοιξη θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του τούνελ και μόλις οι συνθήκες οι καιρικές το επιτρέπουν, θα διασυνδεθεί το τούνελ με όλη την αντίστοιχη τεχνική υποδομή που απαιτείται, με τον δρόμο του κάθε του άκρονα και θα υλοποιηθεί και το κομμάτι που υπολείται. Εκτίμησή μας είναι, και εγώ δεν είμαι τεχνικός βέβαια να το βλέψω, από αυτά που μου λένε οι τεχνικές εταιρείες, ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε τον πρώτο κάθετο άξονα στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε τώρα σε μια είδηση την οποία είδαμε να μεταδίδεται από όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μας, την μονιμοποίησή τους και την ένταξή τους στο προεδρικό διάταγμα για τους συμβασιούχους. Διεκδικούν οι εργαζόμενοι και καλύτερα οι εργαζόμενες καθαριότητας των σχολείων του Ρουμού Ροδόπης. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούν αύριο 48η απεργία, όπως άλλωστε και σήμερα. 48ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα και αύριο οι εργαζόμενοι καθαριότητας των σχολείων. Κύρια αιτήματα να μονιμοποιηθούν και να ενταχθούν στο προεδρικό διάταγμα για τους συμβασιούχους. Το Εργατοϊπαλλικό Κέντρο Κομωτινής συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των καθαριστριών των δημοσίων σχολείων. Έναν αγώνα ο οποίος έχει αρχίσει εδώ αρκετό καιρό, διότι η κυβέρνηση και με το νομοσχέδιο αυτό, με το προεδρικό διάταγμα 164 του 2004, προσπαθεί να βγάλει έξω από τη μονιμοποίηση αυτόν τον κλάδο που ανέρχεται στην Ελλάδα σε 10.500 καθαρίστριες. Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας διάλεξε έναν δρόμο για τη γνωμοδότηση εάν πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν έχει καμία δουλειά να γνωμοδοτήσει αν αυτές οι συναδέλφισσες εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το αρμόδιο όργανο είναι το Περισσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας και αυτό πρέπει να γνωμοδοτήσει. Αυτό είναι ένα τερτύπι του Υπουργείου Παιδείας για να πετάξει έξω από τη μονιμοποίηση αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς με τις καθαρίστες όλης της Ελλάδος αλλά και της Κομωτινής συμπαραστεκόμαστε. Υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση 7 και 8 του Μάρτη. Δεν θα λειτουργήσουν οι καθαρίστες ούτε τα κηλικεία των δημοτικών και των γυμνασίων και των οικείων. Τα αιτήματά τους, καθώς και όσα διεκδικούν, αναλύει πρόεδρος των εργαζομένων καθαριότητας των σχολείων του νομού Ροδόπης, Αποστολία Βαρένα.
5 έως 17 χρόνια. Η κυβέρνηση, αντί να εκτιμήσει την προσφορά μας, τόσων χρόνων μας βγάζουν έξω από το προεδρικό διάταγμα. Και εκτός αυτού, δεν είναι σίγουρο ότι του χρόνου θα είμαστε πάλι στα σχολεία. Γι' αυτό μας πληρώνουν λίγα χρήματα και εκτός αυτού δεν περιλαμβάνει μέσα σε αυτά τα λίγα χρήματα τους κοινόχρηστους χώρους, το προάβλιο, τις τουαλέτες. Δεν παίρνουμε ούτε δώρο Χριστουγέννων, ούτε Πάσχα, ούτε επίδομα Δίας, τίποτα. Το καλοκαίρι δηλαδή. Καθόμαστε 2 μήνες χωρίς να πληρωθούμε, Ιούλιο και Αύγουστο. Θα χάσουμε τις δουλειές μας και έχουμε όλοι οικογένειες, επισημαίνει μια εργαζόμενη. Μας πετάνε έξω, ενώ ήμασταν εμείς οι σίγουρες οι καθαρίστριες. Γι' αυτό κάνουμε την κινητοποίηση. Τα λεφτά είναι πολύ λίγα. Δηλαδή πάμε για χειρότερα από τη στιγμή που δεν θα έχουμε ούτε πλέον δουλειά. Τελευταία σύμβαση ήταν αυτή. Αυτά λοιπόν δήλωναν το πρωί οι καθαρίστριες του νομού Ροδόπης. Να πούμε ότι, να σημειώσουμε μια ακόμη μια φορά, ότι η απεργική αυτή κινητοποίηση είναι 48, οπότε να μένετε να συνεχιστεί και αύριο. Επιστρέφουμε στην πολιτική ενότητα του δελτίου μας. Πολλαπλά μηνύματα είχε χθεσινή διαδικασία και για το ΠΑΣΟΚ. Εξελέγησε τον 50% ενώ οι σύνεδροι ψήφισαν χωρίς αποκλεισμούς για την ανάδειξη του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Από τον νομό Ροδόπης, ο Γιώργος Πετρίβης, η Μαρία Καρδίμη και η Όλγα Τσετινέ συγκαταλέγονται στα 150 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Βρίσκομαι εδώ για να τα αλλάξω όλα, διαβεβαίωσε ο Γιώργος Παπανδρέου από το βήμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και με αυτόν τον τρόπο απάντησε στο σύνθημα «Γιώργο, προχώρα, άλλαξε τα όλα» που φώναζαν πολλές φορές οι σύνεδροι. «Αλλάζοντας το κόμμα, αλλάζουμε την Ελλάδα», είπε και απευθυνόμενος στους συνέδρους, στα μέλη και τους φίλους του κινήματος, τους κατέστησε υπεύθυνους για τη διαμόρφωση του νέου ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος σε συνεχή διαβούλευση με την κοινωνία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε με δρυμύτητα εναντίον της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία τόνισε ότι είναι τουρίστα στη χώρα, ενώ έκανε κριτική σε λάθη και αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για απίθανη συμπαιγνία στο θέμα της καταβολής των αδρομικών του ΛΑΦΚΑ στους συνταξίχους, ενώ για την οικονομική απογραφή παρατήρησε ότι η Νέα Δημοκρατία έδεσε τα χέρια της οικονομίας και της χώρας με αυτή την ενέργεια. Προέβλεψε ότι πολύ γρήγορα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας θα χάσουν τις καρέκλες τους, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει μονόλογο με το παρελθόν, ενώ το ΠΑΣΟΚ κάνει διάλογο με το μέλλον. Στις αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια που ήταν κυβέρνηση καταλόγιζε τα ξύλινα συνθήματα, το γεγονός ότι επέτρεψε να κυριαρχήσουν αντιδραστικές αντιλήψεις, την αυξανόμενη αποξένωση του ΠΑΣΟΚ από το λαό, τα φαινόμενα αλαζονίας και τη λειτουργία μηχανισμών εξουσίας που λογοδοτούσαν σε κομματικό κέντρο και όχι στην κοινωνία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτάσεις, έχει τη δύναμη της ανανέωσης αλλά και την εμπειρία να το πράξει. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο για την κυβέρνηση του αύριο, τη συνένεση και των δομών, τη νέα σχέση με τον πολίτη. Εμείς θα αλλάζουμε συνεχώς, συνεχώς θα φτιάχνουμε τη νέα Ελλάδα, διασφαλίζουμε μια θέση στο μέλλον, μια θέση στην κοινότητα. Χρειάζονται αλλαγές, δυσκολίες για να τα απεξέλθουμε, σημείωσε. Στα 150 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου, συγκαταλέγονται ο Γιώργος Πετρίδης στη 41η σειρά με 333 ψήφους, στην 97η σειρά η Καρδίνη Μαρία με 231 ψήφους και στην 137η η Τσετινέ Όλγα με 182 ψήφους. Ανανέωση χωρίς αποκλεισμούς αλλά με εκπλήξεις έβγαλε η χθεσινή ψηφοφορία για τα αιρετά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ. Το 50% των 150 αιρετών μελών για πρώτη φορά εκλέγονται σε ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του ΠΑΣΟΚ. Στους άνδρες το ποσοστό ανανέωσης είναι 46% και στις γυναίκες 56%. Το Εθνικό Συμβούλιο θα συμπληρωθεί με άλλα 150 μέλη, που είναι οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, τα συνδικαλιστικά στελέχη τριτοβάθμιων φορέων, ενώ στις πρώτες τρεις θέσεις είναι ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Νικόλαος Αθανασάκης και ο Παναγιώτης Κατσικαρέλης. Όλοι οι άνθρωποι που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συνδέθηκαν με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εξελέγησαν, παρότι από τον ίδιο δεν δόθηκε γραμμή και λίστα υποστήριξης. Μεταξύ αυτών η Μαριλένα Κοπά, αντιπρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ, ο Σπύρος Βούγιας, ο Δημήτρης Χαλκιώτης του Ιδρύματος Ανδρέας Παπανδρέου και η Πολίνα Λάμψα. Οι σύνεδροι ψήφισαν οικουμενικά χωρίς να αποκλείσουν κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι το υπάρχον ενεργό πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ εκπροσωπείται μαζικά στο Εθνικό Συμβούλιο ανεξάρτητα από το αν είναι παλιό ή νέο. Για πρώτη φορά εξελέγησαν τρεις μετανάστες, ο Παλαιστίνιος Χιλάλ Καρίμ, η Αμερικανίδα Ιβέτ Τσαρβές και θα εκλεγεί ένας ακόμα από ποσόστοση.
τώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εκλογή του 21ου μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου και στην εκλογή του Γραμματέα. Για την εκλογή του Εθνικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Αναμένεται, όπως τουλάχιστον ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, να δώσει κατεύθυνση για το ποιους θα ήθελε να εκλεγούν. Δεδομένου ότι η σύνθεση αυτού του οργάνου θα σηματοδοτήσει αν θα ανανεωθεί η ηγετική ομάδα του κόμματος. Για τη θέση του Γραμματέα παίζει έντονα το όνομα του Θανάση Τσούρα, που είναι συνεργάτης του κ. Παπανδρέου, αλλά αποδεκτός από όλους, δεδομένου ότι είναι από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο Χρήστος Πολυζωγόπουλος, το όνομα του οποίου επίσης έχει παίξει για τη θέση, έλεγε χθες το βράδυ σε δημοσιογράφους ότι ενδιαφέρεται πρωτίστως για μια θέση στο Πολιτικό Συμβούλιο. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση τώρα και να καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία Καρδίμη, η οποία βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να την συγχαρούμε κιόλας. Κυρία Καρδίμη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Βάσο. Συγχαρητήρια κιόλας για την εκλογή σας στο Εθνικό Συμβούλιο. Βρισκόσαστε βέβαια είστε στην 27η θέση με 231 ψήφους, όπως πληροφορηθήκαμε μετά και την διαδικασία. Τι σημαίνει αυτή η εκλογή για σας? Δεν ακούγεσαι πολύ καλά, Βάσο. Προσπαθώ, θα προσπαθήσω, εγώ θα τα φτιάξω όλα τα ζητήματα. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Λίγο καλύτερα, λίγο. Νομίζω ότι θα είμαστε και πολύ καλύτερα τώρα. Εντάξει, λίγο καλύτερα. Ωραία. Πες μου λίγο, γιατί δεν άκουσα την ερώτησή σου. Ήθελα λοιπόν, κυρία Καρδίμη, να σας ρωτήσω τι σημαίνει για σας αυτή η εκλογή σας στο Εθνικό Συμβούλιο. Ας ξεκινήσουμε. Ναι, θα ήθελα, Βάσο, καταρχάς να σε ευχαριστήσω για τα συγχαρητήρια που με έδωσες και θα ήθελα να σου πω ότι η εκλογή μου στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ αποτελεί για μένα το επιστέγασμα της προσφοράς μου στα πολιτικοκοινωνικά δρόμενα, τόσο στα πλαίσια του νομού και της περιφέρειας, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι και αυτό μια σημαντική διάκριση, φυσικά. Κυρία Καρδίμη, μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία, πώς θα μπορέσατε κι εσείς μέσα από το δικό σας μετερίζει να προσφέρετε, ώστε να υπάρξουν και οι προτάσεις της περιφέρειας και της Ροδόπης να μεταφέρονται προς το κόμμα, αλλά και να συμβάλλετε όλοι μαζί, ούτως ώστε να υπάρξουν και σημαντικές καινοτόμες αλλαγές όπως και εσείς θα θέλατε? Πιστεύω ότι τόσο εγώ, όσο και τα λοιπά μέλη που εξελέγησαν και τα οποία δημόσια ήθελα να συγχαρώ, θα σταθούμε επάξια στο πλευρό του Προέδρου, του Γεωργίου Παπανδρέου, στην προσπάθειά του να αλλάξει το κόμμα και να αλλάξει την Ελλάδα. Θα ήθελα να πω ότι οι προτάσεις οι οποίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα συζητούνται, θα μεταφέρονται από εμάς σε κεντρικό επίπεδο και πιστεύω ότι με την εκλογή τριών στελεχών από τον νομό Ροδόπης και με τη συμμετοχή και της βουλευτού της Χρύσης της Μανολιάς στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα που θα εκφράζουμε και θα διεκδικούμε τα συμφέροντα του νομού της Ροδόπης σε κεντρικό κομματικό επίπεδο και περιφερειακά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσον αφορά τα όργανα, γιατί επίκειται η εκλογή του Πολιτικού Συμβουλίου. Βεβαίως. Και στη συνέχεια οι αλλαγές, τα νέα όργανα τα οποία ψηφίσαμε με το νέο καταστατικό, τα οποία θα προκύψουν από εκλογικές διαδικασίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πιστεύω ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας, αλλά όλοι μαζί θα δώσουμε μία μάχη, ούτε ώστε αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται από τον πρόεδρό μας να στεφθεί με επιτυχία. Γιατί στο συνέδριο, από το συνέδριο όλοι με αισιοδοξία φύγαμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει, και όπως έδωσε υπεύθυνα τις απαντήσεις ο πρόεδρός μας στα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, όλοι μαζί θα φροντίσουμε να αγωνιστούμε για όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τις τοπικές και τις τοπικές κοινωνίες και τις περιφέρειές μας γενικότερα. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δρούμε και σε περιφερειακό επίπεδο. Να δούμε λιγάκι τώρα, και θα ήθελα, κυρία Καρδίμη, να και ευρέως στην περιφέρεια, για την οποία ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω όλους τους συνέδρους που μας στηρίξανε και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε πανελλαδικό και τοπικό. Κυρία Καρδίμη, να έρθουμε λιγάκι σε ζητήματα τα οποία αφορούν κυρίως το νέο καταστατικό. Ναι, μέσα ναι. Σε αυτό λοιπόν αποφασίστηκε ότι στο μέλλον η εκλογή του Προέδρου θα γίνεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ, με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα μελών και φίλων. Έγινε μια επίσης, έγινε ειδικότερη μνήμα για τους νυν βουλευτές, οι οποίοι θα αξιολογούνται από το Εθνικό Συμβούλιο για το αν θα είναι ξανά υποψήφιοι, ενώ για τους νέους υποψηφίους θα γίνονται προκριματικές εκλογές. Βεβαίως. Αν δούμε λοιπόν σε αυτές τις, αυτά τα δύο στοιχεία, αυτά πώς τα αξιολόγησαν οι σύνεδροι?
οι σύνεδροι τάχθηκαν θετικά σε όλα αυτά, γιατί μιλάμε για ανασυγκρότηση, για ανανέωση του ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει για ζητήματα που ήδη είχαν τεθεί και στο προσυνεδριακό διάλογο, και νομίζω ότι η καθολική ψηφοφορία και το ότι εν πάση περιπτώσει και οι βουλευτές θα πρέπει να αξιοποιούνται, και εφόσον έχουν μια επιτυχή θητεία, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δεν νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα σε κανένα από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε δηλαδή και μία ομοφωνία σε ζητήματα, κυρίως που αφορούσε το καταστατικό, όχι μόνο σε αυτά που μόλις απομόνωσα, αλλά και στα υπόλοιπα ζητήματα. Σε όλα τα ζητήματα τα οποία είχαμε συζητήσει προσυνεδριακά, αλλά και έγιναν θέμα και του συνεδρίου. Το ΠΑΣΟΚ μεταξύ υιοθέτησε, κυρία Καρδίμη, και μία πρόταση για την καθιέρωση των λεγόμενων τοπικών κυβερνήσεων σε επίπεδο περιφέρειας ή διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Δεν κατάλαβα, δεν ακούγεται. Σας ρωτώ για τις τοπικές κυβερνήσεις. Με ακούτε τώρα? Ναι, λίγο καλύτερα, αλλά δεν ακούγεται. Σας ρωτώ λοιπόν, η τελευταία προσπάθεια που κάνω, για τις τοπικές κυβερνήσεις, μια πρόταση για την καθιέρωση των λεγόμενων τοπικών κυβερνήσεων που έγινε προχτές στο συνέδριο. Τι σημαίνει αυτή η πρόταση? Νομίζω ότι είναι επικοδομητική για το ΠΑΣΟΚ, γιατί μιλάμε για νέες προτάσεις, για κάτι νέο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, σηματοδοτεί ο πρόεδρός μας και που θα πρέπει να στηριχθεί από όλους, και νομίζω ότι και οι σύνεδροι σε αυτό τάχθηκαν θετικά. Γενικότερα η αίσθηση που είχατε, για να κλείσουμε με αυτό, είναι ότι υπήρχε μια ομοφωνία, μια σύμπνοια, δεν είδαμε πολύ ομάδες. Μεγάλη σύμπνοια, πολύ στήριξη και θετική, έτσι, στο πρόσωπο του Προέδρου, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ΠΑΣΟΚ, γιατί ήδη ο Γιώργος Παπανδρέου είχαμε πει και άλλη φορά ότι για το ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί κάτι το νέο. Οι αλλαγές λοιπόν είναι στοιχείο το οποίο όλοι συζητήσανε οι σύνεδροι, αλλά και αποδεχτήκανε, γιατί σηματοδοτούν επιτυχία στα επόμενα θέματα του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ως ΠΑΣΟΚ και να σηματοδοτήσουμε το νέο χωρίς να υπάρξουν αλλαγές και στη δομή και στα όργανα και παντού. Πάντως αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι οι ομάδες που ούτως ή άλλως δρούσαν σε προηγούμενα συνέδρια, τουλάχιστον τις είδαμε να ακολουθούν μια σύμπνοια απόψεων, και αυτό να συμβαίνει, να παρουσιάζεται και στα κορυφαία στελέχη του κινήματος. Ναι, ναι. Που... πολύ μεγάλη σύμπνοια. Που χρημάτισαν σε πολύ μεγάλες και κυβερνητικές θέσεις. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ βγήκε πολύ ενισχυμένο από αυτό το συνέδριο, Βάσο. Ο καιρός θα δείξει, κυρία Καρδίμη, εμείς θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Είπε και ο πρόεδρός μας ότι οι αποφάσεις θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Πάντοτε όλοι εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Εκεί κρινόμαστε στην πολιτική. Αλλά μπορώ να πω ότι όλοι οι σύνεδροι φύγανε με αισθήματα και αισιοδοξία, και με εμπιστοσύνη και στο πρόσωπο του Προέδρου, αλλά και πίστη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να έχει μια αξιόπιστη και υπεύθυνη πρόταση στην κοινωνία και να προχωρήσει σε αυτό το νέο που, εν πάση περιπτώσει, επαγγέλλεται ο Πρόεδρός μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, κυρία Καρδίμη. Καλώς σας βράδυ. Δεν μπορούσα να σας ακούσω και πάρα πολύ, και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να τα πούμε και στενέστερα. Βεβαίως. Διότι τα ζητήματα όλα αυτά του καταστατικού, των θέσεων, του στίγματός μας, του ιδεολογικού, νομίζω ότι απαιτούν ειδικότερη, έτσι, συζήτηση και ανάλυση. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί όχι. Θα μας δοθεί ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την πολιτιστική ενότητα του δελτίου μας. Είχαμε την δυνατότητα αυτές τις ημέρες, αφορμίζεται με τα γυρίσματα του Σύριαλ Μη μου λες αντίο, που σημειωτέων την Παρασκευή ήταν πρώτος στις μετρήσεις τηλεθέες που κάνουν συγκεκριμένες εταιρείες. Είχαμε την δυνατότητα λοιπόν να συναντηθούμε με την συγγραφέα του βιβλίου, την Αναστασία Καλιοτζή. Η κυρία Καλιοτζή, σε μια συνέντευξη που μου παραχώρησε λοιπόν, μιλά για την Κομωτινή που την σημάδεψε, την Κομωτινή που έζησε στα φοιτητικά της χρόνια, σχολιάζει τη σχέση ενός μουσουλμάνου με μια χριστιανή, μια σχέση που θεωρεί πλέον ότι δεν προκαλεί, και επισημαίνει επίσης ότι αν το βιβλίο της το έγραφε αυτή την περίοδο, σίγουρα σε αυτό θα είχε δώσει ένα διαφορετικό τέλος, αιτιολογώντας και το γιατί. Πάμε να δούμε λοιπόν τι δήλωνε σε μια συνέντευξη που μου παραχώρησε το βράδυ της Παρασκευής.
Κυρία Καλιωτζή, σήμερα παρακολουθήσατε μαζί μας την Κομωτινή, στην πόλη που ουσιαστικά σας έχει σημαδέψει ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς του 18ου Φαρό. Μια ακόμη, οι αποκαλύψεις συνεχίζονταν. Τα αισθήματα για αυτόν εδώ τον χώρο και το επεισόδιο που παρακολουθείτε. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη για την φωνή, αλλά κάθε φορά που έρχομαι στην Κομωτινή η φωνή μου γίνεται έτσι, πρώτον από τη συγκίνηση και δεύτερον από τις φωνές, τα τραγούδια, κουλουπού κουλουπού, πράγμα που νομίζω σας δίνει να καταλάβετε πόσο ωραία περνάμε εδώ. Η συγκίνηση μου είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό είναι κατανοητό, γιατί πραγματικά αυτή η πόλη με σημάδεψε, όπως πολύ θα το είπα. Με ενέπνευσε, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Με ενέπνευσε να γράψω αυτό το βιβλίο, το οποίο πήρε ο μεγάλος σκηνοθέτης των τυχαίων, ο Μανούς ο Μανουσάκης, καλή του ώρα να τους και είναι. Και το έκανε αυτό το πράγμα το οποίο βλέπετε. Το σημερινό επεισόδιο ήταν καταπληκτικό, διότι ήταν περισσότερο εσωτερικό. Δεν βασιζόταν τόσο σε εξωτερικά, δηλαδή εξωτερικά γεγονότα, όσο σε συναισθήματα και τρόπο που, με τον οποίο οι ήρωες διαχειρίζονται το πρόβλημά τους, το οποίο κατά ποινή μου άποψη δεν έπρεπε να είναι καν πρόβλημα. Νομίζω ότι σε ένα κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε σαν το σημερινό, νομίζω ότι σε μια γη όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν, όπου η θάλασσα μπαίνει στη στεριά και πίνει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, η σχέση μιας χριστιανής με ένα μουσουλμάνο δεν θα έπρεπε να είναι θέμα που να προκαλεί τέτοιου είδους αντιδράσεις. Θεωρείτε ότι στην Κομωτινή μας οι συνθήκες είναι όριμες και το ΜΑΣ δεν είναι επιθετικό της ευγενίας. Το ΜΑΣ είναι πρώτο επιθετικό, γιατί ζήσαμε σε αυτή την πόλη και επενδύσαμε στην πόλη. Είναι πλέον όριμες οι συνθήκες να δουν τέτοιες σχέσεις να ευδοκιμούν και να ακολουθούν μια πιο σοβαρή επίσημη πορεία. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Ναι, έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν αλλάξει τα μυαλά, έτσι θέλω να πιστεύω. Στο ΣΥΡΙΑ βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές από το βιβλίο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, όταν ένα βιβλίο μεταφέρεται στην τηλεόραση ή γίνεται επίσης κινηματογραφική ταινία. Αυτό εσάς πώς σας βρίσκει? Το λέω και δεν το πιστεύει ο κόσμος. Εμένα ήταν τόσο μεγάλη τιμή που μου έγινε από το Μανώ στο Μανουζάκι να διαλέξει το δικό μου βιβλίο για να το μεταφέρει στην τηλεόραση, που δεν με ενδιέφερε σε καμία απολύτως περίπτωση οι αλλαγές τις οποίες έκαναν. Τουναντίον πιστεύω πως ήταν προς το καλό του μύθου, εξυπηρέτησαν άριστα το μύθο οι αλλαγές αυτές. Και βέβαια στο σημείο αυτό πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στο σεναριογράφο της σειράς, τον Βασίλη τον Σπυλιόπουλο, ο οποίος κράτησε όλες τις ακρογωνίες λήθους του βιβλίου μου, αλλά προχώρησε, θα έλεγε κανείς, ακόμα και τη δική μου σκέψη παραπέρα. Νομίζω πως όλα πάνε καλά. Άρα λοιπόν, και αν σε αυτό το σύριαλ δοθεί ένα διαφορετικό τέλος, τι θα λέγατε γι' αυτό? Πάλι δεν το πιστεύω όταν το λέω αυτό. Εγώ είμαι η πρώτη η οποία υποστήριζε ότι αν ποτέ αυτό το βιβλίο μεταφερθεί στην τηλεόραση, θα έπρεπε να έχει ένα ευχάριστο τέλος. Εγώ δεν το τόλμησα, γιατί οι συνθήκες τότε κάτω από τις οποίες γράφτηκε το βιβλίο αυτό δεν ήταν και τόσο όριμες ώστε να δώσω ένα τέλος έτσι όπως ακριβώς το ήθελα. Ωστόσο όμως νομίζω ότι στην οθόνη, στους δέκτες, ένα καλό τέλος θα ήταν ό,τι έπρεπε. Μην με ρωτήσετε αν το ξέρω, δεν το ξέρω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό, θα μου δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και σε μια εκπομπή αργότερα, να τα προσφέρω το νέο σας πια βιβλίο, το τρίτο σε σειρά. Αυτή η ιστορία, αναρωτιέται η Κομωτινή που σας ξέρει, γιατί ζήσατε σε αυτή την πόλη, γιατί την αγαπήσατε και την αγαπάτε, ήταν κατά τη αυτοβιογραφική, προσωπική ή ανήκει, ήταν ένα κομμάτι το οποίο σας συζήσατε στο περιβάλλον? Κατά τη αυτοβιογραφική βεβαίως, διότι και εμένα, ας πούμε, γονείς μου είναι πρόσφυγες από την Ανατολή, και εγώ σπούδασα εδώ και ήμουν φοιτήτρια όπως και η Χριστίνα κτλ. Όσο δεν είχα ποτέ μου την τύχη να έχω σχέση με μουσουλμανό, λέω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε συμβεί αυτό, απλά δεν έτυχε. Δεν θα είχα πρόβλημα να κάνω τέτοιου είδους θέση. Ο πατέρας μου βέβαια θα είχε, ομολογουμένως. Είναι όμως μια ιστορία που έχει συμβεί, όχι έτσι ακριβώς βέβαια, τέλος πάντων, σε πολλά γνωστά μου πρόσωπα στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, εκεί πέρα έχουν συμβεί πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Χριστιανές Ρωμιές που παρέμειναν στην πόλη και παντρεύτηκαν με Τούρκους. Και κάτι τελευταίο θα σας ρωτήσω. Πώς βλέπετε την Κομωτινή του 2005? Αυτή η ερώτηση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστή. Η Κομωτινή μέσα από τα δικά μου μάτια είναι κάτι το οποίο νομίζω, δεν ξέρω αν μπορούν οι άλλοι άνθρωποι να δουν την Κομωτινή μέσα από τα δικά μου μάτια. Ωστόσο κάθε φορά που έρχομαι εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο είναι σαν να είναι η πρώτη φορά.
Γι' αυτό και πρόκειται να συνεχίσω να έρχομαι στην πόλη αυτή που την αγαπώ τόσο με τόσο πολύ μέχρι το τέλος του βίου μου, που ελπίζω να είναι μακριά. Σας περιμένουμε κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Την Αναστασία Καλλιωτζή θα την έχουμε σύντομα και πάλι κοντά μας σε λίγες ημέρες, όπου θα παρουσιάσει, όπως και εσείς ακούσατε, το τρίτο της βιβλίο που αλλού, στη νομική σχολή, στη σχολή της δηλαδή. Πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ που αντικατοπτρίζει και απεικονίζει το στίγμα των ημερών, το εορταστικό των ημερών. Τόσο διδάχτηκαν και τις ικανότητές τους επέδειξε τα παιδιά του ενός γυμναστηρίου, εντυπωσιάζοντας μικρούς και μεγάλους. Το αποκριάτικο πάρτι εκτελήθηκε σε επίδειξη των όσων έμαθαν, κλέβοντας βέβαια τα παιδιά τις εντυπώσεις. Προφανώς μιλούμε για το γυμναστήριο της Γυμνάσιου. Εντυπωσίασαν γονείς και φίλους τα παιδιά του γυμναστηρίου της Γυμνάσιου που στη χθεσινή αποκριάτικη γιορτή τους παρουσίασαν ένα μέρος των όσων έχουν διδαχθεί. Το αποτέλεσμα άξιο επένων, παρόλο που είναι πολύ μικρός ο χρόνος προετοιμασίας των παιδιών. Παιδιά από 3,5 έως 20 ετών μάγεψαν το κοινό με τις χορευτικές ικανότητές τους. Κάθε χρόνο κάνουμε ένα μικρό έτσι αποκριάτικο πάρτι στα μικρά μας τα παιδιά, στα μικρά μας τα τμήματα και προσπαθούμε να δείξουμε και στους γονείς τη δουλειά που κάνουμε. Βέβαια είναι μικρή ακόμα η περίοδος, αλλά προσπαθούμε να δείξουμε ότι μπορούμε περισσότερο. Δηλαδή θα δούμε μια επίδειξη χορού. Θα δούμε και επίδειξη χορού, θα δούμε χώρο κανονικό αποκριάτικο, θα δούμε και επίδειξη χορού, ναι. Τι ηλικίες είναι τα άτομα? Ξεκινάνε από την ηλικία των 3,5-4 χρονών και φτάνουν στην ηλικία των 18 χρονών. Τι ακριβώς σήμερα θα δούμε? Σήμερα θα δούμε από όλα τα τμήματα λίγο από τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Δεν θα δούμε ολοκληρωμένα προγράμματα ή μάλλον σε μεγάλα τμήματα θα δούμε ολοκληρωμένα προγράμματα, σε μικρά όχι. Αυτό που θα δούμε πόσο καιρό? Αυτό είναι προετοιμασία 4-5 μηνών περίπου. Είσαι ικανοποιημένος από την απόδοση των άτομων? Συνήθως αυτή την περίοδο κανένας δεν είναι ικανοποιημένος. Προσπαθούμε πάντα να είμαστε εντάξει το Μάιο, που είναι και η επίδειξη μεγάλη και ουσιαστικά στα Ελευθέρια, αλλά και από εκεί πέρα τον Ιούνιο που έχουμε και δικά μας επίδειξη του γυμναστηρίου. Για τις μεταφυές τους αλλά και για το δικό τους πάρτι μίλησαν τα παιδιά. Σήμερα θα χορέψετε? Ναι. Τι ακριβώς θα χορέψεις? Τη χορογραφία. Είσαι καλά προετοιμασμένη? Ναι. Για ξαναπες μας τι έχεις δει. Αντελής. Τι έχεις δει? Παριζιάννα. Και σήμερα τι θα κάνετε εδώ? Τη χορογραφία. Και τι θα μας δείξεις σήμερα, τι θα χορέψεις? Σίγουρα θα κάνουμε τη χορογραφία όμως όλα τα κορίτσια. Είσαι ικανοποιημένη από την προετοιμασία σου? Ναι. Εσύ τι έχεις δει? Σύντου. Εσύ τι θα χορέψεις σήμερα? Σου αρέσει ο χορός? Yeah.
τις λεπτομέρειες μιας υπερχείλησης, της υπερχείλησης του ποταμού Τράβου στον Δήμο της Αιγύρου. Να μάθουμε λεπτομέρειες για αυτό το γεγονός. Στο ρεπορτάζ είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε στο χθεσινό μας δελτίο. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον Δήμαρχο της Αιγύρου, τον κύριο Βαγγέλη Λίτσο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Από ό,τι γνωρίζουμε ήδη από χτες, διότι βρισκόμαστε στον χώρο του, στο βόρειο τμήμα του Τράβου, στον ασπροπότομο, όπως τον αποκαλείται, στον οικισμό της μελέτης ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, και χτες είδαμε και την κατάσταση μαζί σας, χτες ένα δεύτερο ρεπορτάζ. Πώς είναι τώρα τα πράγματα? Καταρχήν να πάμε από την αρχή του γεγονότα. Γιατί ξεχύλισε ο ασπροπόταμος, τι συνέβη? Στις 6 ώρα περίπου του Σαββάτου το απόγευμα ενημερωθήκαμε από κατοίκους και από την Διεύθυνση Τοπογραφικής αλλά και από τα ΨΕΑ ότι παρουσιάζονται επικίνδυνη άνοδος της στάθμης του Τράβου, έτσι, στο σημείο που λέγεται Ασπροπόταμος. Ανησυχήσαμε γιατί αυτό το σημείο βρίσκεται ακριβώς παράπλευρα των δυτικών ορίων του οικισμού της Μελέτης, και αν ανέβαιναν κι άλλο τα νερά θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα με τον οικισμό. Φτάσαμε εκεί ο διοικητής της πυροσβεστικής, εκπρόσωπος του νομάρχη, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τοπογραφικής, ο υπεύθυνος των ΨΕΑ του νομού Ροδόπης, και λίγο αργότερα έχει έρθει και εκπρόσωπος της περιφέρειας. Διαπιστώσαμε ότι όντως είναι επικίνδυνη η άνοδος των νερών και πήραμε κάποια μέτρα έτσι ώστε να προστατεύσουμε και περιουσίες και ανθρώπους. Είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στα τελευταία 4-5 χρόνια? Είναι συνήθως? Ναι, από ό,τι μου έχουν πει οι κάτοικοι, είχε τουλάχιστον 20-25 χρόνια 20-25. Να ανεβεί τόσο πολύ η στάθμη του Τράβου. Αυτό που καταλάβαμε ότι δημιούργησε το πρόβλημα είναι το εξής. Από τη βόρεια πλευρά ο Τράβος συναντά την Εγνατία και έχει γεφυρωθεί. Εκεί λοιπόν η Εγνατία έχει κάνει μια διευθέτηση της κήτης του Τράβου και έχει διαπλατείνει το ποτάμι και έχει δημιουργήσει και ισχυρά αναχώματα. Νοτίως τώρα του οικισμού, επειδή έχει εκπονηθεί αναδασμός, επίσης έχει διευθετηθεί η κήτη του Τράβου και έχει και εκβαθυνθεί και διαπλατηθεί. Μεταξύ των δύο αυτών κομματιών υπάρχει το επίμαχο σημείο, είναι περίπου μήκους 2 χιλιόμετρων, και σε αυτό το σημείο, επειδή ήταν και εκτός του προγραμματισμού της Εγνατίας αλλά και εκτός αναδασμού, έμεινε αδιαμόρφωτο το ποτάμι. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι του ποταμού το οποίο έχει ένα αλφα πλάτος να στενεύει απότομα σε αυτό το σημείο και φυσικά ανεβαίνει απότομα και η στάθμη των νερών. Και μιλούμε αυτό λοιπόν, να επαναλάβουμε κύριε Δήμαρχε, για ένα σημείο το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια του οικισμού. Ουσιαστικά ορισμένα οικόπεδα εφάπτονται τις όχθες. Εφάπτονται. Έτσι. Στο σημείο μάλιστα αυτό, με ευθύνη θα έλεγα και των κατοίκων χρόνια τώρα, περίπου 20-25 χρόνια, έχουν αλλοιωθεί και τα αναχώματα που υπήρχαν. Έγιναν κάποιες καλλιέργειες, κάποιες αρρώσεις και έχουν αλλοιώσει, έχουν κατεβάσει αρκετά τα αναχώματα. Τώρα αυτό που μένει να γίνει είναι πρώτον να καταγραφούν οι ζημιές, και αυτό έχει γίνει ήδη από σήμερα. Υπάλληλος του Δήμου Αιγύρου δέχεται τις δηλώσεις των κατοίκων σχετικά με ορισμένες ζημιές που έχουν γίνει σε επιμειοστάσια, σταυλικές εγκαταστάσεις, σε μηχανήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις 2-3 είναι και σπίτια που έχουν χτυπηθεί από το νερό. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μιλούμε για ζώα τα οποία έχουν πεθάνει, δεν έχουμε δηλαδή φτάσει σε ένα ίσως υψηλότερο, μεγαλύτερο μέγεθος καταστροφής. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι δηλώνουν ποιοι έχουν υποστεί ζημιά, έτσι. Τις επόμενες μέρες, αύριο νομίζω και μεθαύριο, θα επισκεφθεί κλιμάκιο τον ΨΕΑ προκειμένου με βάση τις δηλώσεις που έγιναν να εκτιμήσει τις ζημιές. Και έτσι θα ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Βέβαια μπορώ να πω ότι οι ζημιές τουλάχιστον στα σπίτια δεν ήταν πολύ μεγάλες. Εκείνο που δέχτηκε αρκετή ποσότητα νερού ήταν επιμειοστάσια και αποθήκες ζωοτροφών, και πιο πολύ
εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Ωστόσο, μας έστειλε το ποτάμι ένα μήνυμα ότι αν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα, τότε κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή από τέτοιου είδους πλημμυρικά φαινόμενα. Το ποτάμι θα πρέπει και σε αυτό το σημείο, που είναι το πιο επικίνδυνο σημείο για να κινδυνεύσουν ζωές, σε αυτό το σημείο λοιπόν να διαπλατηθεί όπως έγινε βορείως και νοτίως του οικισμού. Σήμερα επισκέφθηκε την περιοχή, όπως και χθες και σήμερα, ο νομάρχης, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της ΔΕΚΕ, τον κύριο Γιαννουσόπουλο, και συζητήσαμε επί τόπου το τι θα πρέπει να γίνει άμεσα. Νομίζω ότι η ΔΕΚΕ έχει λάβει εικόνα της περιοχής και ξέρει τώρα πώς θα πρέπει να αντιδράσει. Εμείς από την πλευρά μας, με τα λίγα μηχανήματα που έχουμε και σε συνεργασία και με το Δήμο Σώστη, καταφέραμε να διανοίξουμε λίγο το ποτάμι σε μία τσιμεντένια διάβαση που υπάρχει, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται τουλάχιστον η ροή, η ελεύθερη ροή του νερού και να μην έχουμε τεχνητή άνοδο της στάθμης. Βέβαια, αυτό το κάναμε, σας είπα, μόνο ακριβώς εκεί που υπάρχει τσιμεντοδιάβαση. Θα πρέπει να γίνει σε όλο αυτό το μήκος των 2,5 περίπου, 2-2,5 χιλιόμετρων της κήτης του ποταμού. Θα περιμένουμε λοιπόν. Αναμένετε να λάβετε όλα αυτά τα μέτρα, ίσως και μέσα στην κατά την διάρκεια, φαντάζομαι, του χρόνου, τους, ώστε κάθε φορά που πλημμυρίζει το ποτάμι να μην έχετε, όπως και εσείς είπατε στην αρχή, τέτοιου είδους φαινόμενα. Από ποιες υπηρεσίες εξαρτάται κυρίως αυτό, κύριε Δημαρχέ, από την Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι. Υπάρχουν, αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από τη στάθμη των νερών. Αυτή τη στιγμή τα νερά έχουν κατεβεί αρκετά, ωστόσο η στάθμη είναι σε τέτοιο σημείο που μπορεί να μην κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή ούτε καλλιέργειες ούτε σπίτια, αλλά δεν επιτρέπει να γίνουν εργασίες μέσα στο ποτάμι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αλλά εάν συνεχιστεί η πτώση των υδάτων, τότε θα μπορέσουμε να μπούμε και μέσα στο ποτάμι και να δουλέψουν συνεργεία έτσι ώστε να ενισχύσουν και τα αναχώματα εκ των έσω, βγάζοντας φερτό υλικό που υπάρχει μέσα στο ποτάμι, και αυτό είναι πάρα πολύ, γιατί σας είπα ότι εδώ και 20 χρόνια δεν έχει καθαριστεί το ποτάμι. Πολύ καιρός. Και απομακρύνοντας και βλάστηση η οποία υπάρχει μέσα στην κήτη του ποταμού και εμποδίζει την ελεύθερη ροή των υδάτων και δημιουργεί ορισμένες φορές και φράγματα λόγω των φερτών υλικών που μπλέκονται στους κορμούς των δέντρων. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσθετη πληροφόρηση που είχαμε αναφορικά με αυτό το θέμα. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε σύντομα. Ένα μικρό σχόλιο για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια και σας έχω κοντά μου. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον ομό Ροδόπιστο ότι κατάφερε να έχει 3 αιρετούς και μία τη βουλευτή να μας εξοφίτσιο εκπροσώπους στο Εθνικό Συμβούλιο. Ουσιαστικά διπλασιάστηκαν οι εκπρόσωποι μας στο Εθνικό Συμβούλιο. Πριν είχαμε 2, τώρα έχουμε 4. 4, σωστά. Είναι μεγάλη επιτυχία. Θα σηματοδοτηθεί όμως η ουσία όλων αυτών των διεργασιών και από τα πρόσωπα τα οποία θα εκλεγούν στο Πολιτικό Συμβούλιο πια. Και νομίζω ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ περιμένει μια μεγάλη ανανέωση. Με παλιά υλικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ανανέωση, χρειάζεται βέβαια και η εμπειρία των παλιών, αλλά αυτή τη στιγμή το μήνυμα που έχει στείλει ο κόσμος είναι να υπάρξει μια μεγάλη και ουσιαστική ανανέωση και προσώπων και ιδεών. Αυτό ελπίζω ότι θα σηματοδοτηθεί και από το Πολιτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας. Πάμε επίσης στο πιο χαρούμενο των ημερών. Τη χαρά της αποκριάς γεύτηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών της Συνοικίας Σταθμού, αλλά και όσοι βρέθηκαν σε αυτό το αποκριάτικο γλέντι που διοργάνωσαν σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Χαρά της αποκριάς γεύτηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών της Συνοικίας Σταθμού αλλά και όσοι βρέθηκαν στο αποκριάτικο γλέντι που διοργάνωσε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Σήμερα είχε πάρα πολύ επιτυχία. Μαζέψαμε πάρα πολλά μέλη, φίλους και φίλες. Και το γλεντάμε εδώ, όπως βλέπετε, είμαστε μασκαρεμένοι. Έχουμε και τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ήρθε να μας κάνει την κάθαρση, επειδή είναι επίκαιρο το θέμα τώρα. Και όπως βλέπετε, το ξεφάντωμα αυτό θα συνεχίζεται μέχρι πρωίας.
Ο σύλλογός μας απορριθμεί πάρα πολλά μέλη, όλα είναι ενεργά, όλα διασκεδάζουν, γιατί το λέει η καρδούλα τους. Το αντάμωμα και το δέσμο μεταξύ των μελών και των φίλων είναι ένας από τους στόχους του Συλλόγου για το έτος που διανύουμε, σύμφωνα με την Πρόεδρο Ευγενία Κεσέογλου. Τι είναι οι στόχοι του Συλλόγου για το έτος που διανύουμε? Οι στόχοι του Συλλόγου μας είναι κάθε φορά να μαζευόμαστε, γιατί θέλουμε να έχουμε αυτή την αλληλεγγύη μεταξύ μας, αυτό το δέσιμο της γειτονιάς. Και όπως βλέπετε κι εσείς, το πετύχαμε, γιατί μαζεύονται πάρα πολύ και τα λένε, αναπολούν με τον παλιό καιρό καλό, τον παλιό καλό καιρό. Και αυτή η παράδοση συνεχίζεται τώρα, γιατί φέραμε και πολύ νεολαία στο Συλλόγο μας. Η επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου πραγματοποιείται την Κυριακή 13 Μαρτίου σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Επόμενη εκδήλωση τώρα είναι μαζί με τη ΔΕΠΑΚ, να το τονίσουμε αυτό, να το μάθει και όλος ο κόσμος. Θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 13 του μήνα στα παλιά τρία καφενεία, στην πλατεία Νίκης. Εκεί θα μαζευτεί όλος ο κόσμος και προσκαλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους Κομωτινέους, να έρθει μαζί με τον σύλλογό μας, να γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα. Τα αμαρτωλά αυτά πλήθη. Στον πύρτο εξάδελον όλοι, να παραμένει η εκκλησία μας καθαρή. Ζήτω το Παναγιώτη, ζήτω ο Αρχιεπίσκοπος. Σε αυτό το σημείο, κύριε Ζητήρη, θα περάσουμε στα αστυνομικά συμβάντα στην περιφερειά μας. Χθες και ώρα 6.30 στην περιοχή Λίμνιου Ξάνθης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης, συνελήφθη 44χρονος, διότι κατελήφθη να διενεργεί το τυχερό παίγνιο Καριδάκια. Ο δράστης, με δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ξάνθης. Τα σύνεργα που χρησιμοποιούσε για τη διενέργεια του τυχερού παίγνιου και δύο χαρτονομίσματα των 50 ευρώ κατασχέθηκαν. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης. Χθες και ώρα 3 στην Ξάνθη, 19χρονος κάτοικος Κομωτινής στρατιώτης απήγαγε εκούσια 16χρονη κάτοικο Ξάνθης, χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών της με σκοπό τον γάμο. Από τον πατέρα της παθούς υποβλήθηκε μήνυση. Ο δράστης αναζητείται, ενώ την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ξάνθης. Την Παρασκευή και ώρα 8 στην Κομωτινή συνελήφθη από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κομωτινής ένας 34χρονος, γιατί λόγω προσωπικών διαφορών που είχε με έναν 23χρονο άνδρα υπήκοο Βουλγαρίας, τον τραυμάτισε στο πόδι χτυπώντας το με το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητό του και στη συνέχεια τον απείλησε με μαχαίρι. Την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κομωτινής. Το Σάββατο και από ώρες 7 έως 8.30 στην Κομωτινή, δύο αδέρφια 21 και 30 ετών αντίστοιχα κατακράτησαν παράνομα έναν 22χρονο άνδρα, στερώντας του την ελευθερία των κινήσεών του και την προστασία της πολιτείας. Και στη συνέχεια του προκάλεσαν απρόκλητα σωματικές βλάβες, τον εξύβρισαν και τον απείλησαν γιατί τον θεωρούσαν υπεύθυνο, επειδή δεν τους προσέλευαν στη ιδιωτική επιχείρηση όπου εργαζόταν. Στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές του ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκίνητο του παθόντα και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από αυτό ένα ράδιο CD και ένα σακάκι και ένα κινητό τηλέφωνο. Το γεγονός καταγγέλθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης στις 12 η ώρα και συνελήφθησαν οι δράστες. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής. Το Σάββατο και ώρα 11 στα σύμβολα Ροδόπης, ένας 37χρονος που έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα βρέθηκε από τη μητέρα του νεκρός μέσα στο σπίτι τους. Ο αυτόχειρας πιθανόν έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από λήψη δηλητηρίου. Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομωτινής για νεκροψία νεκροτομή, ενώ την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας Κομωτινής. Δευτέρα σήμερα και το ραντεβού με την αθλητική μας επικαιρότητα ισχύει. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα όσοι έχουν. Τα αποτελέσματα που έχουν καταγράψει δύο αθλητικογράφοι μας, ο Γιώργος Μαυρίδης και ο Δημήτρης Μπακιρτζής. Σπουδαία νίκη πέτυχε χθες ο Πανθρακικός που κέρδισε 3-0 το Σιδηρόκαστρο και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της ανακάλυψης η ομάδα του Πανθρακικού ξέφυγε 9 βαθμούς στην κορυφή του πρώτου ομίλου. Όμως και η Δόξα Γρατινής πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της Ηράκλειας Σερών και βρέθηκε στην 10η θέση, ενώ έχει αρκετά ευνοϊκό πρόγραμμα στη συνέχεια. Να δούμε τα τρία τέρματα του Πανθρακικού στο χθεσινό αγώνα, ενώ αμέσως μετά μπορείτε να δείτε σε μαγνητοσκόπηση τον χθεσινό αγώνα Πανθρακικού Σιδηροκάστρου. Ο Μίρκουσι θα κάνει την παλιά στο Ίνοβιτς, θα βρει τον Κυριακίδη έξω από τη μεγάλη περιοχή αυτός, Κυριακίδης πιεζόμενος από το Θεοδωρίδη, για να δούμε, άφησε ξένο Χαραλάμπος, το σουτ, νέο σουτ από το Χαραλάμπος, γκολ! Νομούσε Ρόνα, έγινε το λάθος στο Ίνοβιτς, Κυριακίδης, το πλάσε! Το λάθος
στην άμυνα και όλοι πέφτουν πάνω στο Διατή Παυλίδη. Το κέντρο τον Λιθαγκομίτη, τώρα η μπάλα είναι πίσω στον Μιστρίδη, θα κάνει το γέμισο ο Μιστρίδη σε δεξιά πλευρά. Εκεί είναι πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιτίθενται από δεξιά για να δούμε Κυριακίδης. Ναι! Ένα ακόμη γκολ του Κυριακίδη! Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, σήμερα Δευτέρα, 7 του Μάρτη. Η ώρα είναι 9 λεπτά πριν από τις 10 και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Πριν σας καληνυχτήσουμε όμως και απόψε, πάμε μαζί να δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Επιτόπιο έλεγχο στα έργα του τούνελ στην εσοχή Δράμας πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μιχάλης Αγγελόπουλος. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Στην εκλογή του 21 μελούς Πολιτικού Συμβουλίου και του Γραμματέα επικεντρώνεται πλέον το ενδιαφέρον των μελών του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Πετρίβης, η Μαρία Καρδίμη και η Όλγα Τσετινέ εξελέγησαν στο Εθνικό Συμβούλιο. Η Κομωτινή με σημάδεψε, δηλώνει στο Art Channel, η συγγραφέα του βιβλίου «Μη μου λες αντίο», Αναστασία Καλιοτζή. Μείνετε μαζί μας, κύριε Σιτή, γιατί μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί η μετάδοση του αγώνα «Παρθρακικό Σιδηρόκαστρο». Από εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.